Για το Άγιο Φως, ότι τέλος πάντων δικαιώθηκε ο δημοσιογράφος που είπε ότι το Άγιο Φως δεν ανάβει με θαύμα. Τώρα, δεν ξέρω κυρία Δημοσιοθέμους, και ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ. Εάν η ουσία της όλης κατάστασης είναι να δούμε αν ανάβει το Άγιο Φως με ένα πτήρα ή με θαύμα. Επίσης, κάποιοι δυσκολεύονται να πιστέψουν ότι κάθε χρόνο, την ίδια μέρα, την ίδια ώρα, γίνεται ένα θαύμα. Πολύ συχνά θαύματα. Τι λέμε στον κόσμο? Καταρχάς, καλημέρα σας και ευχαριστώ για τον καφέ. και βέβαια την ώρα που περιμένατε. Και βέβαια την ώρα που μιλούσατε για το κρέας, εγώ παράγγελα κρέας από ένα χωριό δίπλα από το χωριό μου, από τα ζώα τους. Υπάρχει και αυτή η λύση, έτσι. Ναι. Με θυμήσατε. Είδατε. Τώρα νηστεύουμε βέβαια για το Πάσχα. τον Χριστό τον αμφισβήτησαν από τότε. Δεν ήταν, όλους τους αμφισβητούν, και τον Κομφούκιο στην Ασία και τον Μωάμεθ στο Ισλάμ. Όλους τους ηγέτες τους θρησκευτικούς, ο άνθρωπος τους αμφισβητεί. Φαντάζεστε τον μόνο γιο του Θεού, τον Ιησού Χριστό, δεν θα τον αμφισβητούσαν? Από τότε οι Φαρισαίοι τον αμφισβητούσαν. Κάποιοι που καταλάβαιναν ότι ήταν αλήθεια ο Μεσσίας και το λέγαν, οι άλλοι τους λέγαν: μα αυτός είναι εναντίον μας, μας λέει διεφθαρμένους, μας λέει αλίμονό μας. Δηλαδή το καταλάβαιναν και πάλι τον αμφισβητούσαν. Το Άγιο Φως, η πρώτη μαρτυρία είναι από τον Άγιο Γρηγόριο τον Φωτιστή, τον Αρμένιο, το 330. Ο οποίος είχε ασκητήριο κάτω από τον Γολγοθά. Η Αγία Ελένη έφτασε το 326 και βρήκε τον Τίμιο Σταυρό και ανοικοδόμησε τον ναό. Και 4 χρόνια μετά έχουμε την πρώτη μαρτυρία, ο οποίος λέει ότι όπως ήταν στο ασκητήριο του κάτω από τον Γολγοθά, άναψε μόνο του το δικό του το καντήλι και πήγε κάτω εκεί που χτίζαν να δει τι συνέβαινε. Ναι. Έχουμε μαρτυρία από τον 10ο αιώνα του Αγίου Νικήτα, σε γράμμα στον αυτοκράτορα τον Κωνσταντίνο τον Πορφυρογέννητο, που λέει ότι το Άγιο Φως βγαίνει μόνο του και δεν έβγαινε όπως τώρα. Μέχρι το 1480 ο Πανάγιος Στάφος το Κουβούκλιο γύρω-γύρω δεν είχε μάρμαρα. Και φαινόταν, είχε μέσα μία ανακοίμη την καντήλα και κλείδωναν έξω τον Πατριάρχη. Κανείς δεν έμπαινε, ο μουσουλμάνος που είχε το κλειδί το σφράγιζαν τον τάφο και το κουβούκλιο και προσεύχονταν απ' έξω και μετά έβλεπαν ότι άναβε το καντήλι θαυματουργικά με ένα γαλάζιο κόκκινο φως, λένε οι πηγές, και μετά επέτρεπαν στον Πατριάρχη να μπει μέσα. Αυτό γινόταν μέχρι το 1480. Υπάρχουν πάρα πολλές μαρτυρίες. Είναι το βιβλίο του Χαράλαμπου Σαρκαλίδη, ενός αρχιτέκτονα από την Κομωτινή, το οποίο βγήκε το 2011, Χαράλαμπος Σκαρλακίδης, βλέπετε και εγώ σήμερα δεν είμαι καλά στη γλώσσα, Σκαρλακίδης, είναι πολύ καλό βιβλίο, έχει μεταφραστεί σε 20 γλώσσες και λέει πολλές μαρτυρίες, μόνο 3 Ρώσοι δίνουν μαρτυρία, γιατί κάποιοι είπαν χρησιμοποιεί μαρτυρίες Ρώσων οι οποίοι είναι θρησκόληπτοι, ενώ μόνο 3 Σκαρλακίδης λοιπόν ο Χαράλαμπος. Τώρα θα μου πείτε και τι γίνεται με αυτή την αγωγή που έγινε και με το δικαστήριο. Εντάξει. Και με τις πηγές που είχε ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος. Ναι, γιατί κάθε πηγή είναι πηγή. Μα και ο Χαράλαμπος, ο Σκαρκαλίδης, έγραψε αυτό το βιβλίο επειδή υπήρχε κάποιος επίσκοπος Θεοφάνης, ο οποίος πάλι αμφισβητούσε πριν 20 χρόνια το καλό ή το διαφορετικό. Πάντοτε αμφισβητείται. Για να βγει το Άγιο Φως, ποιες είναι οι προϋποθέσεις? Πρέπει να υπάρχει πολύ μεγάλη αγιότητα. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει εκεί κάποιος άνθρωπος Άγιος, του οποίου ο Θεός να το κάνει το χατήρι. Πρέπει οι άνθρωποι να μην έχουν ηθικά παραπτώματα, να νηστεύουν, να πιστεύουν στο θαύμα. Δηλαδή χρειάζονται κάποιες προϋποθέσεις. Δεν γίνονται θαύματα έτσι επειδή, τώρα θα μου πει κάποιος, καλά η Εκκλησία όλη δεν είναι ένα θαύμα. Εντάξει, η ύπαρξη της Εκκλησίας είναι ένα θαύμα, που υπάρχει ακόμα παρόλα ναι, αυτά καλά, και τους κλειδονισμούς. Αλλά να γίνει ένα μεγάλο θαύμα και να έρθει έτσι να ανάψει το ακίνητο καντήλι, το οποίο είναι σβηστό από τον ουρανό, χρειάζονται κάποιες προϋποθέσεις. Αν αυτές δεν υπάρχουν, γιατί δεν ξέρουμε γιατί, ξέρουν ίσως εκείνοι που είναι εκεί ή γιατί έχει πληθύνει η αμαρτία τόσο πολύ τις μέρες μας, τότε ανάβουν το καντήλι και μετά, εάν δεν υπάρχουν αυτές οι προϋποθέσεις, και μετά διαβάζουν όλες τις ευχές για να καθαγιαστεί. Όπως αγιάζεται το Άγιο Μύρο που βάζουμε στα παιδάκια, όπως αγιάζεται το Άγιο Ευχείλιο, όπως αγιάζεται η Θεία Ευχαριστία. Άρα και μετά όμως δεν καίει. Αυτό είναι το παράξενο. Εγώ όταν πήγα, ήταν πρόσφατα που πήγα, πριν 5 χρόνια. Και όμως για 3,5 λεπτά δεν έκαιγε ο καθηγητής.
καθηγητής μου, ο πατήρ Γεώργιος Μεταλλινός στην Αθήνα, λέει ότι το άχτιστο φως του Θεού μετατρέπεται σε χτιστό. Στην αρχή δεν καίει, γιατί είναι ευλογημένο και είναι εις τύπον του Αναστάντος Χριστού. Και μετά γιατί καίει? Διότι γίνεται χτιστό. Έρχεται στη δημιουργία, έρχεται μέσα στην αμαρτία. Εμείς είμαστε οι φορείς, όχι της αμαρτίας και οι φορείς του κακού, όπως λένε κάποιοι, αλλά οι άνθρωποι που δεν σκεφτόμαστε πολύ. Δεν έχουμε πείσμα. Ας πούμε, σήμερα εγώ κρύωσα, λέω θέλω καφέ τώρα. Κρυώνω. Κάποιος άλλος έλεγε δεν θέλω καφέ. Ναι. Είμαι καλά. Είμαστε άνθρωποι οι οποίοι και εκείνη τη στιγμή, αν πεις αμφισβητώ αν θα βγει, αν μπει κάποιος από αυτούς που διαβάζει τις ευχές, λίγο να αμφισβητήσει, δεν θα βγει. Δηλαδή χρειάζεται πλήρης πίστη, ποταγή στο θέλημα του Θεού, με την έννοια ότι ναι, όπως αναστήθηκε ο Χριστός, θα έρθει από τον ουρανό τώρα το Άγιο Φως. Είναι πολύ σύνθετο το θέμα. Για όλους όμως τους ανθρώπους που αυτή την ώρα παρακολουθούν και μπορεί να πούν και κάποιοι, ρε παιδιά, αποκλείεται να συμβαίνει. Αυτό που σας είπα και πριν, κάθε χρόνο την ίδια ώρα ένα θαύμα, με το πώς έχει εξελιχθεί και ο άνθρωπος μέσα στους καιρούς που έχει εξελιχθεί. Άρα κάποιος ενδεχομένως να ανάβει. Έχει τόση σημασία? Και για ποιους έχει τόση σημασία? Δεν έχει σημασία το Άγιο Φως ως Άγιο Φως και εκείνη τη στιγμή η πνευματική αξία της όλης κατάστασης? Γιατί πρέπει να υποστηρίζω αν ανάβει από μόνο του ή αν το ανάβει ο αναπτήρας? Τι διαφορά θα μου κάνει εμένα στην καθημερινότητά μου? Είναι τρίπτυχο το ερώτημα σας και πολύ εύστοχο, κυρία αγαπητού. Αυτός ο Χάρης ο Σκαρλακίδης που έγραψε αυτό το βιβλίο για το Άγιο Φως λέει ότι η αμφισβήτηση αμφισβητεί ουσιαστικά την Ανάσταση του Χριστού, γιατί είναι μόνο εκεί που βγαίνει. Γι' αυτό είναι σημαντικό και γι' αυτό και μέχρι το 1480 που ήταν ανοιχτός ο Παναγιωστάφος και φαινόταν ότι άναβε μόνο του, από κανένα άλλο δόγμα δεν τόλμησαν να κάνουν αυτή την ακολουθία, διότι έβλεπαν ότι μόνο ο Ορθόδοξος Πατριάρχης το κατέβαζε. Άρα δείχνει την ορθότητα της πίστης μας. Γι' αυτό είναι πολύ βασικό. Είναι το φως το οποίο δείχνει ότι φως υπάρχει εδώ. Τώρα θα μου πει κάποιος Ρωμακαθολικός που με ακούει, καλά εμείς, καλά και οι Ρωμακαθολικοί είναι βαφτισμένοι στο όνομα του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος και Ευαγγελικοί. Αλλά δείχνει τη μεγαλύτερη προσχώρηση, θα έλεγε κανείς, το μεγαλύτερο δόσιμο στην αλήθεια. Αυτό το έχουν οι Ορθόδοξοι. Μάλιστα. Γι' αυτό εξάλλου και οι μουσουλμάνοι κρατούν το κλειδί του Παναγιού Ταφού, γιατί οι υπόλοιποι σκοτωνόμαστε μεταξύ μας, τα υπόλοιπα δόγματα. Και, από τον 10ο αιώνα κρατάνε δύο οικογένειες μουσουλμανικές το κλειδί και το δίνουν, και αυτοί είναι μάρτυρες του Αγίου Φωτός. Ναι. Εμένα μου το είπαν και Εβραίοι που είναι μέσα στη φρουρά, ότι πραγματικά λέει κάποτε βγαίνει έτσι. Ντάξει. Και έτσι έβγαινε. Τώρα, αυτό που είπατε πολύ εύστοχα, το γιατί, είναι γιατί είναι η μαρτυρία της αληθινής πίστης. Για παράδειγμα... Μπορώ να πιστέψω όμως και αληθινά, χωρίς να ξέρω ότι κάθε χρόνο γίνεται θαύμα με το Άγιο Φως. Ασφαλώς, και εγώ βέβαια πριν το δω πάλι πίστευα. Χωρίς καν να αμφισβητήσω την εκκλησία ή την θρησκεία ή οτιδήποτε, την οποιαδήποτε θρησκεία, για όνομα του Θεού. Ναι, αλλά το ότι αναστήθηκε ο Χριστός το αμφισβητούν πολύ. Εντάξει. Οπότε βγαίνει από εκεί για να δείξει ότι αμφισβητείται η Ανάσταση και υπάρχει η Ανάσταση. Βέβαια, Πανάγιος... κανονικά για να πιστούν όλοι θα έπρεπε να γίνεται ένα φαντασμαγορικό κάπου να το βλέπουν όλοι για να μην και υπάρχει. Και πάλι θα το ανερούσαν, θα λέγανε ότι είναι από τον Βέβαια, ουρανό, αλλά ότι είναι βεγγαλικά. Ότι είναι κλειδωμένα, ναι. Είναι λίγο πιο εύκολο να αμφισβητηθεί. Θα έπρεπε να ήταν ανοιχτά. Μέχρι το 1480 ήταν ανοιχτά. Και ο Πανάγιος Τάφος ήταν ξύλινος μέχρι την εποχή της Αγγλοκρατίας, μέχρι το τέλος της εποχής της Αγγλοκρατίας. Και αυτό υπάρχει μια διάχυση αυτού του φωτός που αν ήταν πραγματικά να έκαιγε, θα καιγόταν πολλές φορές ο Πανάγιος Τάφος. Τώρα βέβαια κάποιος που δεν πιστεύει πάλι και θα πει μα τι κάνετε εσείς εκεί, κάποιος στο Facebook που έκανε αυτό το μικρό το αρθράκι και το έστειλαν, μου έγραψε είστε γκούρου της θρησκείας. Τι θα πει γκούρου? Τάχα δεν ήθελε να με πει θρησκόλπτη, γιατί ξέρει ότι δεν είμαι θρησκόλπτη. Τάχα θέλετε να υποστηρίξετε τη θρησκεία? Εντάξει, Κατερίνα μου, εγώ πιστεύω ότι η θρησκεία με κάνει πιο καλό άνθρωπο. Όταν πάω να εξομολογηθώ σε ένα ιερέα που με εμπνέει και μου πει παρατηρήσεις και με βοηθήσει να ξεπεράσω τα λάθη μου, αυτό με κάνει καλύτερο άνθρωπο παρά να εξομολογηθώ σε μια εικόνα, όπως λένε μερικοί. Δηλαδή, αυτή η ζωή η αγιοπνευματική, εμένα με αγιάζει. Ότι κάνει τον καθένα να γίνεται καλύτερος για τον εαυτό του πρώτα άνθρωπος. Ναι. Είπαμε να γινόμαστε καλύτεροι εκδοχή του εαυτού. Για την οικογένειά μας, για την πατρίδα μας. Αλλά είναι αλήθεια ότι δεν καίει αυτό το φως. Ακόμα και αυτό που ανάβουν, αν ανάβουν, όταν το ανάβουν από την ακίνητη καντήλα, όταν βγαίνει έξω και είναι αγιασμένο, δεν καίει. Εγώ το είδα δύο φορές. Η μάνα μου με τον σύζυγο μου πήγαιναν αρκετά χρόνια και ο πατέρας μου πήγαινε. Βέβαια θέλει πολύ κουράγιο γιατί είναι τόσο πολύς κόσμος που πρέπει να έχει πολύ. Τώρα το τελευταίο ερώτημα, αν θα έρθει και θα το υποδεχθούν με τιμές
ενός αρχηγού κράτους επειδή βγήκε αυτή η δίκη και παίζει πολύ τώρα στο διαδίκτυο. Δεν θεωρώ ότι επειδή αυτός ο Αλικάκος τι κέρδισε. Κέρδισε τη δίκη ότι τάχα κάποτε το ανάβουν. Δεν έρχεται από τον ουρανό. Αυτό όμως δεν αναιρεί το Άγιο Φως. Διότι το Άγιο Φως είναι η στήμον της Ανάστασης. Δηλαδή το δεχόμαστε με κόκκινο χαλί. Γιατί δεν μπορούμε να δεχτούμε τον Αναστάντα Χριστόν. Γιατί αυτόν για να τον δεχτούμε πρέπει να ταπεινωθούμε, να εξομολογηθούμε και να κοινωνήσουμε. Και επειδή δεν το κάνουμε αυτό όλοι και πρέπει να ανιστέψουμε, τουλάχιστον δεχόμαστε το Άγιο Φως. Μάλιστα, το κρατάω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όσο κοντεύουμε και θα φτάσουμε και στη Μεγάλη Εβδομάδα, έχουμε πολλά πράγματα να πούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Για τη φιλοξενία. Αν μας αφήκουν να γιάσουμε βεβαίως με τούτα που ακούμε καθημερινά. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε like και εγγραφή στο κανάλι. Για να λαμβάνετε πρώτοι τις ειδοποιήσεις για νέα βίντεο, πατήστε και το καμπανάκι. Σας ευχαριστούμε θερμώς για την υποστήριξη.